Το Easy Breakfast με την Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη, αλλά και τον σημερινό μας καλεσμένο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Θεόδωρος Τζορμπατζόγλου, υπεύθυνος του Συλλόγου Γαλαξίας Θεσσαλονίκης, από τους παλιότερους στην πόλη, γενικός γραμματέας επίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σκακιού, και όλα αυτά με αφορμή την Ευαγγελία Σίσκου, η οποία πήρε χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο σκάκι που έγινε στη Γεωργία. Κύριε Τζορμπατζόγλου, καλημέρα σας και ευχαριστούμε και πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης πρώτα απ' όλα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη και εμείς ευχαριστούμε για το χρόνο που μας δίνετε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Είδαμε λοιπόν ότι είχαμε πολλές επιτυχίες, γιατί εκτός από την Ευαγγελία μας και ένα άλλο αγοράκι, ο Νικόλαος Πούπαλος, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Ατομικό Πρωτάθλημα Παιδών μέχρι 14 ετών, που ολοκληρώθηκε νωρίτερα εδώ στη Ρουμανία, κέρδισε και αυτός, πήρε την τέταρτη θέση. Αλλά και η Ευαγγελία πήρε το χάλκινο σε ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για κοριτσάκια μέχρι 10 ετών. Υπάρχει λοιπόν μια. Σας ρωτάμε γιατί είμαστε τελείως άσχετοι. Δεν έχουμε ούτε παιδιά σε αυτή την ηλικία, δεν έχουμε καμία σχέση και με το σκάκι. Έχουμε, υπάρχει, ξέρουμε, και ο στρατιώτης πηγαίνει δύο τετραγωνάκια μέχρι. Ακριβώς. Υπάρχει μια τάση τα τελευταία χρόνια, μια ροπή των παιδιών προς το σκάκι, ή πάντοτε ήταν έτσι και απλά τώρα έχουμε τις επιτυχίες και γίνεται λίγο πιο γνωστή η εμπλοκή των παιδιών με το σκάκι? Κοιτάξτε κάτι, το σκάκι είναι, επειδή είναι οργανωμένο σε αθλητική ομοσπονδία παγκοσμίως, είναι από τις πιο μαζικές ομοσπονδίες, έτσι, και στην Ελλάδα, εδώ και χρόνια, δεν είναι δηλαδή τα τελευταία 2-3 χρόνια, είναι τα τελευταία 20, τουλάχιστον 20-30 χρόνια. Το σκάκι είναι αρκετά διαδεδομένο. Αυτή η ομοσπονδία έχει 30.000 μέλη. Υπάρχουν περίπου 250 σύλλογοι στην Ελλάδα. Το σχολικό σκάκι είναι, παίζουν χιλιάδες παιδιά ή κάνουν μαθήματα στο σχολείο. Οι επιτυχίες που έγιναν τώρα είναι σημαντικές. Είχαμε βέβαια και στο πρόσφατο παρελθόν ανάλογες επιτυχίες, αλλά λόγω της πανδημίας των τελευταίων 2 χρόνων είχαν διακοπεί αυτά τα πρωταθλήματα. Οπότε τώρα ξανάρχισαν και είχαμε αυτά τα δύο σπουδαία αποτελέσματα. Πάμε λοιπόν στην Ευαγγελίτσα μας. 10 χρονών η Ευαγγελία. Ανάμεσα σε 36 χώρες συμμετείχαν 101 σκακίστριες από όλο τον κόσμο, στις 36 χώρες, και βγήκε τρίτη. Μιλήστε μας λίγα για την Ευαγγελία. Η Ευαγγελία είναι ένα παιδί πολύ ταλαντούχο. Έχει ξεκινήσει το σκάκι από πολύ μικρή ηλικία, από τα προνήπια. Πολλά παιδιά ξεκινάνε σε αυτή την ηλικία και μέσα από τα σχολεία τους κάνουν τα πρώτα βήματα. Και από εκεί και πέρα, δηλαδή από τα 4-5 της, ασχολείται πάρα πολύ, αναπτύσσεται, παίζει αγώνες, τουρνουά, όπως λέμε εμείς, κάθε χρόνο, προπονείται, έχει τους προπονητές της. Και ένας συνδυασμός δουλειάς και ταλέντου, για ένα παιδί φυσικά αυτής της ηλικίας, δουλειάς, έτσι, αυτό που μπορεί να κάνει, έφερε αυτό το πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα, το οποίο δεν ήταν ένα αποτέλεσμα έκκληση για μας. Δεν ήταν τυχαίο, γιατί είχε ήδη δείξει δείγματα, είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας, είχε δείξει δείγματα ότι μπορεί να είναι μια από τις κορυφαίες στην κατηγορία της παγκοσμίως. Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή είστε και υπεύθυνος του Γαλαξία, αλλά και γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σκακιού. Όταν μιλάμε λοιπόν για ένα παιδί που κινείται σε τέτοια επίπεδα, δηλαδή παίρνει μέρος σε τουρνουά, είπαμε τώρα ότι η Ευαγγελία είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας. Πόσες ώρες προπόνηση την ημέρα μιλάμε, γιατί πόση ώρα δηλαδή απασχολείται το παιδί με αυτή τη δραστηριότητα? Κοιτάξτε κάτι. Τα παιδιά αυτά συνήθως έχουν οργανωμένη προπόνηση 2 φορές την εβδομάδα. Από 2 ώρες παίζουν πολλούς αγώνες, πολλές παρτίδες, δηλαδή μπορεί να παίζουν, όπως λέμε, 100 παρτίδες το χρόνο, αλλά όταν μιλάμε παρτίδες στο σκάκι ή τουρνουά, δεν μιλάμε σε ένα θέση που παίζουμε εμείς στο σπίτι μας ή στο καφέ ή οπουδήποτε σε 5 ή σε 10 ή σε 20 λεπτά. Αυτές οι παρτίδες κρατούν περίπου 4 ώρες. Έχει 2 ώρες, έτσι, δηλαδή είναι μία την ημέρα, έτσι, και είναι μερολό, είναι αγωνιστικές παρτίδες. Και από εκεί και πέρα τα παιδιά, όσο το αγαπάνε και τους αρέσει, μπορούν με το σκάκι και μόνα του σπίτι τους, με τη βοήθεια του υπολογιστή, με ενός βιβλίου, να εξασκούνται και μόνα τους. Τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία δεν πιέζονται, γι' αυτό και η πρόοδος έχει να κάνει καθαρά και με το πόσο τους αρέσει και αγαπάνε να περνάνε την ώρα τους με αυτό το παιχνίδι. Ούτως ή άλλως είναι ένα παιχνίδι το οποίο, επειδή υπάρχει μια μεγάλη πνευματική δουλειά η οποία γίνεται και για πολλές ώρες και συνεχόμενη, δεν υπάρχει δυνατότητα, αν δεν σου αρέσει, νομίζω, να, μετά την πρώτη επαφή που μπορεί να έχεις, να συνεχίσεις να το εξασκείς. Ακόμη και σε επίπεδο ερασιτεχνικό, όχι, δεν εννοώ σε επίπεδο τουρνουά, αλλά το να πηγαίνεις σε μια λέσχη, σε ένα σύλλογο 2 φορές την εβδομάδα για να
παίζει με τι παρέες σου και να προοδεύει σε ένα χαμηλότερο επίπεδο, ας πούμε. Ναι. Ναι. Είναι δύσκολο. Ναι, ναι. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, το σκάκι θέλει αρκετά υπομονή για να πτήσει και κάποια χαρακτηριστικά της ανθρώπινης προσωπικότητας, όπως είναι η αποφασιστικότητα, η επιλογή, η στρατηγική. Αλλά ασφαλώς, ειδικότερα για αυτά τα μικρά παιδιά που είναι πολύ κινητικά, ένα σημαντικό θέμα του ταλέντο τους είναι να είναι υπομονετικά. Βέβαια, γιατί σε αυτές τις ηλικίες ούτως ή άλλως τα παιδιά έχουν την κίνηση μέσα τους και πάνε από το ένα στο άλλο. Οπότε, ναι, φαντάζομαι ότι είναι μια ικανότητα την οποία την αναπτύσσουν και τους κάνει μάλλον και καλό. Ναι, ναι, φυσικά τους κάνει καλό. Είναι μια, τους δίνει ωριμότητα, τους δίνει να. Στοχοπροσύλωση. Ακριβώς, προσήλωση, να χρησιμοποιούν περισσότερο το μυαλό τους, να μην παίρνουν αποφάσεις βιαστικές. Φυσικά, γι' αυτό και το ΣΚΑΚΙ συνιστάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που πολλά Υπουργεία Παιδείας μπαίνει τώρα σε όλους. Συνιστάται ως ένα μόνιμο μάθημα στα πλαίσια των εργαστήριων δεξιοτήτων μέσα στο σχολείο, ακριβώς γιατί συμβάλλει στην ανάπτυξη κάποιων χαρακτηριστικών που είναι πολύ χρήσιμα για τα παιδιά. Και στην Ελληνική Ομοσπονδία Σκακιού, συγγνώμη Σταθμή, παρακαλώ, μπορούμε να βρούμε και τις λίστες με τους συλλόγους. Αν κάποιος γονέας, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ακούει και θέλει, πολύ ωραία ιδέα, γιατί να μην δοκιμάσουμε. Ήθελα να πω ακριβώς αυτό, δηλαδή σε συνέχεια μάλλον θα έλεγα ότι είναι πολύ, πολύ ωραίο που έχουμε και επιτυχίες, πολύ ωραίο που προσπαθούμε και εμείς βέβαια πολύ λίγο και εσείς που κάνετε πολλά πράγματα και προβάλλουμε τέτοιου είδους δραστηριότητες, γιατί μπορεί κάποιος ο οποίος ακούει και δεν το είχε καν σκεφτεί, γιατί δεν είναι προβεβλημένο τόσο πολύ το ΣΚΑΚΙ, ενώ στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Και στο ευρύ κοινό, να μπορέσει να έρθει σε τριβή με το άθλημα και ενδεχομένως να δει ότι το παιδί του έχει μία κλίση, του αρέσει, οπότε. Κατ' επέκταση αυτού που θα έλεγα εγώ, είναι αυτό που λέει η Μαρία για το πώς μπορεί ο κόσμος να έρθει σε επαφή, να βρει κάποιον σύλλογο που υπάρχει κοντά του, στη γειτονιά του, στην περιοχή του, για να μπορέσει να φέρει το παιδί του σε επαφή με το άθλημα. Ναι, μέσω της Ελληνικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι το chessfed.gr, μπορεί να βρει όλους τους συλλόγους που υπάρχουν στην Ελλάδα και τα τηλέφωνά τους και ανά περιοχή. Δηλαδή Αττική, Κεντρική Μακεδονία. Έτσι είναι χωρισμένες περιοχές και μπορεί να βρει όλες. Αλλά επίσης πολλά contact points υπάρχουν και στα σχολεία. Σε πάρα πολλά σχολεία γίνονται μαθήματα και ή οργανώνονται μαθήματα από το Σύλλογο Γονέων. Οπότε μπορεί κάποιος να ενδιαφερθεί και στο επίπεδο του σχολείου του, να δει τι συμβαίνει ή και να οργανώσει μια κατάσταση. Τέλεια. Ωραία. Κύριε Τζορμπατζόγλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε και επιτυχίες και από εδώ και πέρα. Ακριβώς. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Ο κύριος Θεόδωρος Τζορμπατζόγλου, υπεύθυνος του Συλλόγου Γαλαξίας Θεσσαλονίκης, με αφορμή φυσικά την επιτυχία που είχε η Ευαγγελία Σίσκου, ή πιο σωστά και η Ευαγγελία Σίσκου 10 ετών, η οποία πήρε χάλκινο μετάλλιο, με συγχωρείτε, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκάκι στην Γεωργία.